Η ρωσική διαστημική εταιρεία Energia σχεδιάζει για πρώτη φορά να διοργανώσει ταξίδια τουριστών στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ISS, τα οποία θα περιλαμβάνουν και διαστημικό περίπατο. Το κόστος του ταξιδιού ανά άτομο θα είναι περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια, ενώ για τον πρώτο τουρίστα θα προβλέπεται έκπτωση ως επιβράβευση για το θάρρος του. Οι τουρίστες θα έχουν την ευκαιρία μεταξύ άλλων να βγουν έξω για ένα διαστημικό περίπατο και να φτιάξουν τη δική τους βιντεοτενία. Το ταξίδι θα διαρκεί περίπου ένα δεκαήμερο. Η Energia, που είχε στείλει στο διάστημα το 1961 τον πρώτο άνθρωπο, τον Γιούρι Γκάγκαριν, αναπτύσσει ένα νέο διαστημικό σκάφος, τον M2, που με την βοήθεια ενός ρωσικού πυράβλου θα μεταφέρει 4 έως 6 τουρίστες στο διαστημικό σταθμό.